εμεί πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου για να δούμε τι έγινε με μια συμφωνία Ελλάδα-Γερμανία για οχήματα μεταφορά προσωπικού, την οποία σήμερα πληροφορηθήκαμε όχι από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά από το γερμανό καγκελάριο. Και ο γερμανό καγκελάριο, πάντω, το απόγευμα, μετά το τέλο τη συνόδου, ενημέρωσε ο Όλαφ ότι στο πρωινό ραντεβού του με τον Κυριακό Μησοτάκη συμφώνησε το Βερολίνο να πάρει παλαιά τεθωρακισμένα mm -hmm. οχήματα που ήταν μπαρκαρισμένα στις, ε, στα γκαράζ του ελληνικού Άλλη στρατού. Ανατολικογερμανικά. Ανατολικογερμανικά Παρελήφθησαν το 1993 ναι. να τα στείλουν στην Ουκρανία και το Βερολίνο ανέλαβε τη δέσμευση να τα αντικαταστήσει με νέα τεθωρακισμένα οχήματα τύπου Marder. Ακολούθω ήρθε η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνική Άμυνα. Μπορούμε να δούμε και τη σχετική κάρτα Για να ανθέλη, δούμε, Στην οποία λέγεται με... ότι συμφωνήθηκε λέω, η παραχώρηση τεθωρακισμένων τον... οχημάτων μάχη τύπου BNPM στην Ουκρανία και η ταυτόχρονη αντικατάστασή τους με ίσο αριθμό τεθωρακισμένων mm -hmm. οχημάτων μάχης Γερμανικής κατασκευής τύπου. Μάρτερ. Όπω αντιλαμβάνεσαι, αυτή η είδηση προκάλεσε την αντίδραση των κομμάτων τη αντιπολίτευση. Πρώτο ο ΣΥΡΙΖΑ ξεβούλκη εναντίον τη κυβέρνηση, αναφέροντα ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να σταματήσει να παίρνει αποφάσει εν κρυπτό για κρίσιμα εθνικά θέματα, πόσο δε μάλλον που η πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι αντίθετη με επιλογέ που εγκυμονούν κινδύνου για την ασφάλεια τη χώρα. Το ίδιο μοτίβο mm. και το Πασόκ ανέφερε ότι η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει τα πολιτικά κόμματα για όλε τι πτυχέ τη εν συμφωνία, την οποία ο κύριο αποσιώπησε, προκαλώντα εύλογα ερωτηματικά για το πραγματικό περιεχόμενο τη συνάντηση με τον κύριο Σόλτ. Ναι, στηλιτεύουν λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο ενημερωθήκαμε για αυτή τη συμφωνία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.